το περίοδο των νέων στην Ελλάδα, το 2020, αναφέρει ότι οι υποδομές δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι επαρκείς και οι υπηρεσίες υγείας για παιδιά εξακολουθούν να μην είναι ευρέως διαθέσιμες σε όλη τη χώρα. Σήμερα, ενώ υπάρχουν αυξημένες επιστημονικές δυνατότητες, περισσότερα μέσα, εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο επιστημονικό δυναμικό όλων των ειδικοτήτων, η παιδιατρική απέχει από αυτό που θα μπορούσε και θα έπρεπε να προσφέρει σε όλα τα παιδιά. Αιτία, η διαρκής υποβάθμισή της από όλες τις διαδοχές της κυβερνήσης στη χώρα μας, με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντίληψη ότι οι παιδιών είναι ατομική ευθύνη των γονιών τους. Ο καπιταλισμός δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις, προσφέρει ίδιες χαμηλού επίπεδου παροχές υγείας ανεξαρτήτου ηλικίας. Η κατάσταση στις παιδιατρικές κλινικές στα νοσοκομεία της περιοχής είναι οριακή. Οι παιδιατρικές κλινικές στα νοσοκομεία της Πρέβεζας, των Πουλιανών και της Λευκάδας πρακτικά δεν υπάρχουν, καθώς αποτελούνται από 3-4 κρεβάτια για παιδιά μέσα στις παθολογικές κλινικές και λειτουργούν οριακά λόγω της έλλειψης μόνιμων ειδικευμένων παιδιάτρων με τους συνάδελφους που υπηρετούν να υπερεφημερεύουν. Κάποιες εφημερίες καλύπτουν παιδεία και επιταθεί της κακέντρου υγείας, αποδυναμώνοντας έτσι και αυτές τις μονάδες υγείας. Στην Άρτα δεν υπάρχουν γιατροί με άλλες απαραίτητες εξειδικεύσεις για παιδιά, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των παιδιών που χρήζουν εξειδικευμένης παιδιατρικής φροντίδας από όλα τα παραπάνω νοσοκομεία να μεταφέρονται στα Γιάννενα ή σε άλλες πόλεις. Η παιδιατρική στο Χατζηκώστα, που εφημερεύει ως νοσοκομείο να χωράσει για όλη την περιοχή τις μισές μέρες του μήνα, έχει σοβαρές ελλείψεις ειδικευμένους παιδιάτρους. Σήμερα υπηρετούν μόνο 3 μόνιμοι, ενώ κάθε μήνα γίνεται υποχρεωτική μετακίνηση παιδιάτρων από το Πανεπιστημιακό για να καλυφθεί στοιχειωδώς το πρόγραμμα των εφημεριών. Στο Χατζηκώστα υπάρχουν 2 παιδοπνευμονολόγοι και κανένας άλλος εξειδικευμένος παιδιάτρος, παρότι το νοσοκομείο δίνει πλήρη χρόνο ειδικότητας. Στο Πανεπιστημιακό, η απουσία συγκροτημένης ομάδας παιδοχειρουργών και παιδοαναισθησιολόγων υποχρεώνει τους θεράπευτες γιατρούς να διακομίζουν τον ασθενή ή τους γονείς του να το μεταφέρουν σε Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ακόμα και για μεσαίας βαρύτητας χειρουργία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των μικρών ασθενών. Η έλλειψη ΜΕΤ στην περιοχή μας έρχεται κάθε μήνα σχεδόν στην επικαιρότητα. Επίγοντα περιστατικά βαρέων πασχόλων παιδιών και εφήβων, 2-3 το μήνα, διακομίζονται σε ΜΕΘ παιδό στην Πάτρα και Θεσσαλονίκη πολλές φορές με επισφαλείς συνθήκες. Παρά τις συνεχείς και χρόνιες εκκλήσεις παιδιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό, το Υπουργείο αρνείται κοινικά τη δημιουργία της, επικαλούμενο ότι το κόστος λειτουργίας της υπερβαίνει το όφελος, παίζοντας με τις ζωές των παιδιών. Η λειτουργία ΜΕΘ παιδών είναι απαραίτητος όρος για τη λειτουργία παιδοχειρουργικής κλινικής, ενώ θα αναβάθμιζε συνολικά τη λειτουργία της παιδιατρικής, καθώς θα μπορούσαν να νοσηλευτούν με ασφάλεια ασθενείς που δεν θρίζουν τη δεδομένη χρονική στιγμή εισαγωγή σε ΜΕΘ, αποφεύγοντας έτσι άσκοπες και επικίνδυνες διακομιδές. Μονάδα διεθνής νοσηλείας νεογνών υπάρχει μόνο στο Πανεπιστημιακό, με σοβαρές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Παρά τα διεθνή δεδομένα, αναφέρουν ότι πρέπει να υπάρχει μια νοσηλεύτρια αναδύο νεογνά σε επίπεδο νοσηλείας 3, δηλαδή νεογνά που είναι σε ιδιωτική νοσηλεία διασωληνωμένα, και μια νοσηλεύτρια αναδύο νεογνά σε επίπεδο νοσηλείας 2, ενδιάμεση νοσηλείας. Στη συγκεκριμένη μονάδα συχνά δυστυχεί μια νοσηλεύτρια ανά 5-6 νεογνά. Θέση νεογνολόγου δεν υπάρχει σε κανένα άλλο νοσοκομείο της περιοχής, παρά το ότι σε όλα τα νοσοκομεία υπάρχει αίθουσα επικριτών και με αυτή την κλινική. Πολύ συχνή είναι η διακομιδή νεογνού με αεροπλάνο, ελικόπτερο ή πλοίο από την Κέρκυρα, μια και στο νοσοκομείο της Κέρκυρας δεν υπάρχει ούτε καν μονάδα ενδιάμεσης νοσηλείας νεογνών. Όσον αφορά τα κέντρα υγείας της περιοχής, μόνο σε Κόνιτσα και Μέτσι που υπάρχει ιδιωτικός παιδίατρος. Στην Κόνιτσα παιδίατρος εφημερεύει 6 μέρες το μήνα, ενώ στο Μέτσι που δεν εφημερεύει ποτέ, το παιδιατρικό ιατρείο λειτουργεί 2-3 ημέρες του εβδομάδου. Στα κέντρα υγείας στα Πράγματα, στο Μουτσαρά, στο Λιμνάκι, στα Τερβίζιανα, δεν υπάρχει παιδίατρος, παρότι στις περιοχές αυτές ζουν χιλιάδες παιδιά. Στο Δήμο Ιωαννίνων, με 112.000 κατοίκων, υπηρετεί μόνο ένας παιδίατρος στο κέντρο υγείας και άλλοι 2 στη Στόμη. Το κέντρο υγείας δεν εφημερεύει σε 24-ωρη βάση και δεν λειτουργεί το Σαββατοκύριακο λόγω των μετακινήσεων γιατρών του εργαστηρικού τομέα στο νοσοκομείο της Υπήρου. Έτσι για όλα, από μια ορπίδα, μια λίμωξη, μέχρι επιληπτικές κρίσεις άσματος, δηλητηριάσεις, ατυχήματα, οι γονείς θα πρέπει να απευθυνθούν στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, αντιμετωπίζοντας πολύ ωραίες αναμονές, κυρίως στους κυβερνούς μήνες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πρωτοβάθμια επίπεδα υγείας πρέπει να καταστεί στο επίκεντρο των συστημάτων υγείας, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη κάλυψη των αναγκών υγείας, καθώς και στην αποπόρτιση των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα την αποδοτικότητα λειτουργία του όλου συστήματος υγείας. Για τα παιδιά, το μεγαλύτερο μέρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας περιλαμβάνει την παρακολούθηση της υγείας και της πορείας της ανάπτυξης
την πρόληψη και έγκυρη διάγνωση, αλλά και την εκπαίδευση και υποστήριξη των γονιών στο μεγάλωμα των παιδιών και την εξέλιξη της οικογένειας. Ο παιδίατρος του κομμάτου αθλητές υγείας θα πρέπει να φροντίζει τα παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι την όψιμη εφηβεία, ηλικίες με μεγάλες διαφορές τόσο στις βιολογικές όσο και στις συστηματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες. Όλα αυτά χρειάζονται δομές με καταρτισμένους επιστήμονες, σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ώστε να προάγουν την υγεία των παιδιών σε επίπεδο σχολείου, γειτονιάς, κοινότητας. Να μελετήσουν και να εξάγουν συμπεράσματα από μελέτες στον παιδιατρικό πληθυσμό, όπως ο παιδιατρικός καρκίνος, η παιδική παχυσαρκία και η εμβολιαστική κάλυψη. Να προτείνουν με διεπιστημονική προσέγγιση μέτρα ενίσχυσης της πρόληψης και αυτά να ειδοποιηθούν μέσω κρατικών προγραμμάτων. Τα παραπάνω δεν είναι ευσεβείς πόθη, αλλά αντικειμενικές δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας που σημαίνουν επίπεδο ανάπτυξής τους. Τι σημαίνει σήμερα? Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τα παιδιά αποτελεί ατομική ευθύνη των γονιών τους, που απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά σε ιδιώτες παιδιά τους, με βασικό κριτήριο την οικονομική τους δυνατότητα. Στην εποχή που τα λαϊκά στρώματα δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, συμβαίνει συχνά αυτό που στο παρελθόν θα ακουγόταν σχεδόν αδύνατο, να μην είναι σε θέση να καλύψουν ούτε τα έξοδα για τακτική ή έκτακτη επίσκεψη στον παιδίατρο και πολλές φορές θα καταφεύγουν μόνο στη τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία του παιδιού. Κάποιοι γονείς ακόμα αντικαθιστούν οι ίδιοι τον γιατρό, βγάζουν διάγνωση και χορηγούν θεραπεία εμπειρικά. Πόσοι παιδίατρες επιπλημμένοι με τον εωπή τη πόλη Υπήρου? Κανένας. Στην παιδιατρική υπάρχουν μια σειρά προληπτικές εξετάσεις. Εξετάσεις σε ηλικιακά ορόσημα ώστε να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί έγκυρα μια σειρά νοσημάτων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία, στις ηλικίες 3-6-9 ετών είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος οπτικής οξύτητας, στην ηλικία 3 μηνών και 4 ετών έλεγχος ακοής. Πόση παιδόρυλα και πόση παιδοφθαλμία υπάρχουν στις δημόσιες δομές στην Ήπειρο? Κανένας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, τουλάχιστον 2 στα 3 παιδιά αποκτούν τεριδόνα σε 2 έως 3 δόντια πριν την ηλικία των 12 ετών. Ενώ σχεδόν 8 στα 10 έχουν μέτρια έως κακή στοματική υγιεινή. Πόσοι παιδοδοντίατροι υπάρχουν σε δημόσιες δομές? Πάλι κανένας. Αν ένα παιδί συμμετέχει σε ανταγωνιστικό άθλημα, χρειάζεται τουλάχιστον ένα 2 χρόνια παιδοκαρδιολογική εκτίμηση. Πόσοι παιδοκαρδιολόγοι υπάρχουν σε δημόσιες δομές? Στην Ήπειρο υπάρχει μόνο ένας, στο Πανεπιστημιακό. Για τα παιδιά με νευροαναπτυξιακές παθολογίες, νοητική υστέρηση, διαταραχές του πάθους του αυτισμού, τέπι, κινητικές, γλωσσικές, μαθησιακές και συμπεριφορικές λειτουργίες, αναπτυξιολόγος σε δημόσια δομή δεν υπάρχει και τις ανάγκες έχουν των ασθενών για διάγνωση και παρακολούθηση καλύπτει σε δημόσιο τομέα η μία με τον νευρολόγο του έξω πανεπιστημιακό και η τρεις με τον ψυχίατρο του κέντρου της υγείας παιδιού και φίλου που υπάρχει στο πανεπιστημιακό. Καλύπτουν έτσι τις ανάγκες όλης της περιοχής, καθώς σε καμία άλλη πόλη της Ήπειρου δεν υπάρχει αντίστοιχη δημόσια δομή. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι ο παιδιατρικός πληθυσμός αποτελεί φιλέτο. Ολόκληρη τομή της παιδιατρικής φροντίδας αποτελούν αποκλειστικά πεδίο δραστηριότητας και κερδοφορίας των ιδιωτών, για παράδειγμα τα κέντρα ειδικών θεραπείων, λογοθεραπείες, θεροθεραπείες, ψυχοθεραπείες που ξεκινούν σε κάθε γειτονιά. Εξειδικευμένες εξετάσεις για διερεύνηση νευρογεννητικών μεταβολικών νοσημάτων και αναλύση γενετικού υλικού πραγματοποιούνται μόνο στα αποδιωτικά εργαστήρια εναντί αδύσαμης. Οι ειδικές ομάδες πληθυσμού που υπάρχουν βρίσκονται στην κυριολεξία στο περιθώριο. Οι Ρωμά σε μεγάλο βαθμό στερούνται ακόμα και του βασικού εμβολιασμού, τα παιδιά τους είναι κατά κανόνα υποσυντισμένα, ενώ οι παροχές υγείας στους πρόσφυγες και τους μετανάστες επαφύνονται στο φιλότιμο των εργαζόμενων στις ΜΚΟ, που υπάρχουν στις δομές πληροξενίας, δομές που φιλοξενούν εκατοντάδες παιδιά, αλλά δεν εργάζεται σταθερά σε αυτές ούτε ένας παιδίατρος. Υγιές, ένα παιδί δεν ορίζεται μόνο όταν δεν έχει πυρετό εξανθήματα βήχα. Υγιές ορίζεται όταν έχει στη διάθεσή του όλες εκείνες τις συνθήκες για πλήρη σωματική, ψυχική, κοινωνική ανάπτυξη σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του. Αλήθεια, μπορεί να είναι υγιές ένα παιδί που ζει στη φτώχεια? Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για τη χώρα μας του 2022, 490.000 παιδιά, που αντιστοιχεί στο 28% των παιδιών, κοιτούσαν κατάμετρα το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με έκθεση της UNICEF για τα έτη 19-21, το 22,22% των παιδιών στην Ελλάδα, οι 31 στις 40 χώρες του ΟΣΑ, ζουν στις συνθήκες φτώχειας. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, τα παιδιά που ζουν μόνιμα ή επανειλημμένα στην φτώχεια έχουν υπερδιπλάσεις πιθανότητες να εμφανίσουν κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα συμπεριφοράς. Πολλά από αυτά έχουν φτωχότερο λεξιλόγιο και πιο πιθανό να υποφέρουν από κατάθλιψη σε σχέση με τα παιδιά που μεγαλώνουν σε συνθήκες ευημερίας.
Σύμφωνα με αναφορά που εξέδωσε το 2023 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η παιδική παχυσαρκία αποτελεί πλέον επιδημία στην Ελλάδα, η οποία ξεπέρασε τα κράτη όπως οι ΗΠΑ και τη Βρετανία, καθώς βρίσκεται στην έκτη θέση στη μαύρη λίστα, με το 15% περίπου των μικρών ασθενών με τον παιδιών να είναι υπέρβαρο. Τα ποσοστά παχυσαρκίας στα παιδιά είναι περίπου 2 φορές υψηλότερα σε όσα μεγαλώνουν σε συνθήκες χαμηλότερου εισοδήματος, σε σύγκριση με αυτά που μεγαλώνουν σε συνθήκες υψηλότερου εισοδήματος. Ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης βάζει σαφή εμπόδια στο να φτάσουν τα επιτεύγματα της επιστήμης στα λαϊκά στρώματα και στα παιδιά τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των εμβολίων, κατά καιρούς η επιστημονική κοινότητα δίνει στη διάθεση της κοινωνίας. Ο εμβολιασμός είναι κατά προσοχήν κοινωνικό ζήτημα και όχι ατομικό, και γι' αυτό θα έπρεπε να είναι στην ευθύνη του κράτους πλήρως και ουσιαστικά. Για παράδειγμα, οι οργανωμένες κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνούν και να εξασφαλίζουν τους εμβολιασμούς, να πηγαίνουν αυτές τα παιδιά και στον πληθυσμό γενικά που θα πρέπει να εμβολιαστεί. Απαιτείται να χορηγούνται όλα τα εγκεκριμένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα εμβόλια καθολικά και δωρεάν στον περιοδικό πληθυσμό. Πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η μηνυκτική πίδα από το στέλεχος σπίτι του μηνυκτικού δρόμου. Η νόσος, παρότι σπάνια, μπορεί να είναι θανατηφόρος ή να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές. Η μηνυκτική νόσος παρουσιάζει σημαντική επίπτωση σε συγκεκριμένες ηλιακές ομάδες όπως τα βλέπετε και τα νύπια, ενώ οι έφηβοι αποτελούν τους κύριους φορείς του μηνυκτικού δρόμου. Η χορήγηση του εμβολίου ως τώρα είναι δωρεάν μόνο για ομάδες υψηλού κινδύνου. Για όλα τα υπόλοιπα παιδιά το κόστος του εμβολιασμού καλύπτεται από τους γονείς τους με κόστος 310 έως 320 ευρώ ένα παιδί, ανάλογα την ηλικία του. Αυτή η πρακτική δημιουργεί τεράστια οικονομική ανισότητα στο ποιος τελικά θα μπορέσει να εμβολιαστεί και ποιος όχι, αφήνοντας εκατοντάδες παιδιά από στα λοιμώδη νοσήματα όπως ο κοκκίδης και η λαρά εμφανίζονται ξανά λόγω ανεπαρκούς εμβολιασμού του παιδικού πληθυσμού. Όλα τα παραπάνω είναι μέρος μόνο της κατάστασης που υπάρχει στις παροχές υγείας του παιδιού και στην παιδιατρική περίθαλψη. Οι ζωές των παιδιών, η υγεία τους, σωματική και ψυχική δεν μπορούν να μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους ωφέλους. Στο δίλημα τα κέρδους ή οι ζωές των παιδιών, η απάντησή μας είναι ακόμα πιο ηχηρή. Είναι φανερό ότι η υγεία των παιδιών δεν χωράει στο προσημένο καπιταλιστικό σύστημα που ούτε θέλει αλλά ούτε μπορεί να παρέχει σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας αντίστοιχες των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η υγεία του παιδιού πέρα από το σύστημα υγείας είναι άμεσα δεμένη με την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του, με τις συνθήκες διαβίωσης, τη δυνατότητα άθλησης, τις συνθήκες εκπαίδευσης, τις συνθήκες αναψυχής και τις επαφές του με τον πολιτισμό. Στο σοσιαλισμό που γνώρισε η ανθρωπότητα στη Σοβιετική Ένωση, τα παιδιά ήταν πραγματικά οικονομιούχα τάξη. Η ικανοποίηση των αναγκών της σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών, της σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης, αποτέλεσε το αντικείμενο της πιο θερμής φροντίδας της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Στη Σοβιετική Ένωση καθιερώθηκε πρώτη φορά η γενική ιατρική παρακολούθηση των παιδιών από παιδιά τους και νοσηλεύτριες. Η προστασία της υγείας των παιδιών αναλάμβαναν τα ιδρύματα για τη θεραπεία και την πυρόληψη των παιδικών ασθενειών, τα νοσοκομεία παιδών, πολυκλινικές, παιδικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων, σανατόρια, βρετανική παιδική σταθμή, τμήματα σχολικής υγιεινής και κοινωνική σταθμή. Η μικρή και σε επάγω Κούβα είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως που εξάλληψε τη μετάδοση του AIDS από τη μητέρα στο παιδί, γεγονός που αποτελεί από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στο θέμα της δημόσιας υγείας, χάρη στη δωρεάν πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη. Για το υπόγειο τους επιστήμονές του, σύγχρονες παροχές υγείας δεν είναι απλά μια κλινική εξέταση, ένα μήνυμα πακέτο εξετάσεων, μια δωρεάν αντιβίωση. Είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση κάθε παιδιού, που δεν μπορεί να είναι υπόθεση μεμονωμένων επαγγελματιών υγείας, αλλά συνολική ευθύνη της ομάδας επαγγελματιών υγείας που ξεκινάει από την πρόληψη και την πρωτοπάθεια της επίθεσης υγείας. Βασικός πυλώνας αποτελεί το κέντρο υγείας σε κάθε γειτονιά που λειτουργεί με όλες τις ειδικότητες σε 24 ώρες βάση. Συντονιστής της παιδιατρικής φροντίδας υγείας είναι ο παιδίατρος, ο οποίος συντονίζει την πολύπλευρη παρακολούθηση του παιδιού με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. Στο πλάι του υπάρχει ομάδα νοσηλευτών, μεών, ψυχολόγων, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, εκπαιδευτών υγείας και κοινωνικών λειτουργών. Τα παιδιατρικά νοσοκομεία, που είναι ανάγκη από πολλαπλασιαστούς στη χώρα, σήμερα θα πούμε μόλις 4, απαραπέμπονται τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας, εκτίμηση και παρέμβαση από το συγκεκριμένο προσωπικό που καλύπτει όλες τις ανάγκες των μικρών ασθενών. Έχοντας καθαρό ότι μόνο ένα επίπτωση στο παιδί υπάρχει ελπίδα, καλούμε κάθε συνάδελφο, κάθε υγειονομικό, κάθε εργαζόμενο να δυναμώσει τον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους και κατάργηση κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα ή έξω από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Για ανάπτυξη ολοκληρωμένων δικτύων κρατικών δομών για την προστασία του παιδιού,
για σύγχρονες υψηλού επίπεδου παροχές υγείας για μικρούς και μεγάλους ασθενείς.